Για να δούμε τώρα με τι κέφι, τι όρεξη, τι στυλ και τι κόνσεπτ έρχεται κοντά μας σήμερα η Γεωργία Μπαχούμη. Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε έχω συντροφιά μου. Κορυφή μαζί σου πιάνω, δεν υπάρχει παραπάνω. Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε έχω συντροφιά μου. Με τρελαίνει αυτό που κάνεις, θέλω κι άλλο, δεν μου φτάνει, σ' αγαπώ. Εγώ πιστεύω να μιλάμε έτσι. Μην πέσω πουθενά στα κενά, γι' αυτό κοιτάω συνήθως κάτω. Τώρα κατάλαβα. Τώρα θα τη φάω, λέω. Πραγματικά γι' αυτό το έκανες, είδες. Σήμερα σε είδα, ήσουν έτσι πάλι. Ναι, και λέτε τώρα θα τη φας, τώρα θα τη φας, λέω. Αυτό σου έχει μείνει σε αυτό το παιχνίδι. Έχεις, ρε παιδί μου, μία αίσθηση του περιβάλλοντος. Χωροταξικά κινείσαι πολύ άνετα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, πού πηγαίνεις, γιατί είσαι στα καλύτερά σου από ό,τι βλέπω. Έχει εξαδερφή μου από την Πάτρα. Είναι 33 χρόνια, έχει 4 παιδιά. Παρόλα αυτά. Πρώτη εξαδέρφη. Ναι, ναι, πρώτη. Είναι η μαμά μου, έχει μια αδερφή, τα παιδιά της. Που και η μαμά της έχω 4 ξαδέρφια. Καλά, τέλος πάντων, έκανε και αυτή τη στιγμή. Φτούφτου, να τη ζήσουν, ρε παιδί μου. Βιβί, και πάμε για σούσι. Τέλος. Μετά τα 4 παιδιά είπε, όχι, Γεωργία μου, θα έρθω στην Αθήνα. Στην Αθήνα, θα φάμε σούσι. Ναι, τα έχει χωρίσει τα παιδιά, το ένα στην πεθερά της, τα ένα στον άντρα της και τα άλλα δύο στη μαμά της. Και δεν μου λες. Γιατί δεν κάθονται και όλα μαζί. Α, γίνεται όχι. Μάχη. Ναι, σημαίνει. Τώρα εγώ έχω δύο και γίνεται μάχη. Ναι. Το σούσι, αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Πριν χρόνια δεν το τρώγα καθόλου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω αρχίσει και το τρώω. Πώς και έτσι δύο χρόνια τώρα. Δεν ξέρω. Ενώ, εγώ τι σε έκανε αρνητική. Να αλλάξεις γνώμη για το σούσι. Ήμουν πολύ αρνητική γενικότερα. Εγώ είμαι, άμα πω όχι, όχι. Δεν ξέρω γιατί, όμως έχω αλλάξει γνώμη και έχω αναθεωρήσει. Έτσι μεγαλώνοντας αλλάζουν οι άνθρωποι, Γεωργία μου. Θα δεις και άλλες αλλαγές. Είσαι πολύ μικρή ακόμα. Πάμε να δούμε αν θα υπάρξει καμία αλλαγή και στη βαθμολογία τώρα. Χριστιανά. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αν έβαζες παντοφλίτσες και κρατούσες ένα αρκουδάκι, θα φαινότανε λες και φοράς πιτζάμα. Όχι, βρε. Έτσι πως είναι το σετ. Αυτό μου θυμίζει. Δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. Τώρα αυτή με τη στιγμή. Ότι είναι πιτζάμα. Έτσι μου φαίνεται. Ναι. Σου φαίνεται πιτζάμα αυτό που φοράω. Το λεοπάρντ, ναι. Εντάξει, νομίζω άστοχα τελείως. Δηλαδή, πραγματικά με θέλει να φτάσει στο Θεό. Αυτό μη θυμίζει, να μην το πω. Σου θυμίζω αρκουδάκι με τι, με το τακούνι που φοράω, με το σατέν που φοράω. Δεν κατάλαβα το μπούστα από μέσα το μαύρο. Δηλαδή, έχεις και πιτζάμα. Το σετ μου φαίνεται πιτζάμα, Γεωργία, αλήθεια. Δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου εκτός από μία πιτζάμα και έχεις βάλει ένα τακούνι που ταιριάζει και ένα παλτό. Εντάξει. Αυτό βλέπω. Εντάξει. Τι να πω, ρε Κατερίνα, τώρα. Για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Δηλαδή τι βλακίες λέμε, γιατί είναι βλακίες αυτά που λέμε τώρα. Αλλά ο καθένας έχει την άποψή του και το δικαίωμα ναι, να τη λέει. Ναι, γιατί ρόμπα, ναι. Και λείπει το πασουμάκι, αυτό μου λέει τώρα. Ναι. Αλλά δεν σου φάνηκε λίγο σκληρό αυτό που είπες τώρα. Αυτό βλέπω, συγγνώμη. Συγγνώμη, τι να σου πω. Που βλέπεις πιτζάμα και ρόμπα αυτό. Με θυμίζει πιτζάμα αυτό. Σου θυμίζει πιτζάμα. Με το σατέν, ναι. 2,1 ο μέσος όρος. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Γεωργία μου.